Καλησπέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Ήρθε η ώρα για το βραδινό μου ρόφημα και επειδή πολλοί με ρωτάτε πώς μπορώ τόσα χρόνια να πίνω ρόφημα το βράδυ και να μην τρώω φαγητό, ήθελα να απαντήσω αυτό. Καταρχήν είναι πάρα πολύ νόστιμο, οπότε δεν με πειράζει καθόλου που δεν τρώω φαγητό πρώτον. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή ανυπομονώ να έρθει η ώρα να φτιάξω το ρόφημά μου το βράδυ και επειδή το κάνω και τόσα χρόνια αυτό το πράγμα, έτσι τρώω και φαγητό κάποιες φορές, έτσι μπορεί να τύχει να βγούμε βράδυ έξω, οτιδήποτε ας πούμε, τότε θα φάω, εντάξει, αλλά όταν είμαι σπίτι και δεν υπάρχει λόγος να φάω ας πούμε, κάνω ένα ρόφημα, εντάξει, ο Ανδρέας, ο άντρας μου, ξέρω εγώ, τρώει, δεν κάνει ρόφημα, εντάξει, τρώει το βραδινό, για βράδυ τρώει αυτό που είχαμε το μεσημέρι και εγώ κάνω ρόφημα και δεν συγκινούμε καν ό,τι και να τρώει. Να, τώρα έχουμε βράσει εδώ λουκάνικα, ας πούμε, εντάξει, θα πάνε τα παιδιά και ο Ανδρέας, εγώ κάνω το ρόφημά μου. Γιατί τόσα χρόνια, τόσο καιρό που το κάνω, δεν μου κατεβαίνει και εύκολο τα φαΐ το βράδυ, εντάξει, πρώτον λοιπόν, είναι ότι το απολαμβάνω, δεύτερον, ότι δεν με πειράζει να φάω βράδυ. Και τρίτον, παιδιά, και πιο σημαντικό, εντάξει, είναι ότι ξυπνάω το πρωί και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αν φάω το βράδυ, καταλαβαίνω το πρωί ότι νιώθω βαριά. Εντάξει, πάω να κάνω γυμναστική και είμαι βαριά, είμαι φουσκωμένη και όλα αυτά. Ενώ αντίθετα, αν κάνω το ρευματάκι μου για βραδινό, νιώθω υπέροχα την άλλη μέρα, εντάξει, και επειδή είναι πολύ σημαντικό για μένα, θέλω να νιώθω στα καλύτερά μου κάθε μέρα, εντάξει, κάνω αυτό το ρόφημα για να είμαι όσο καλύτερα μπορώ. Για να το χτυπήσω. Το χτύπησα λοιπόν έτοιμο. Η γεύση αυτή που βάζω τελευταία και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι φρούτα του δάσους. Έτσι βάζω όπως βλέπετε μπόλικο νερό και το απολαμβάνω με την ησυχία μου. Δείτε τώρα παιδιά τι ωραίο, φανταστικό. Αυτά. Όσοι θέλετε να με ρωτήσετε πράγματα, στείλτε μου μηνυματάκι, ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε. Πολλά φιλιά λοιπόν και καλό βράδυ σε όλους.